Όσοι λοιπόν εξελέχθηκαν από τις εκλογές αυτές είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συνέδριο. Και το συνέδριο θα συγκληθεί, όπως ξέρετε, με αποκλειστικό σκοπό την έγκριση των υποψηφιότητων για το αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το κείμενο της πολιτικής απόφασης. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι τα πράγματα σε μια κομβική στιγμή για τη χάραξη της μελλοντικής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο επόμενο διάστημα από το τελευταίο διάστημα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα στην Αρκαδία? Τώρα βέβαια ο κάθε σύνεδρος, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς έτσι όλες τις θέσεις του, ας πούμε, αλλά οπωσδήποτε φαίνεται καθαρά από τις συζητήσεις που κάναμε με τους συνέδρους ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Και καταρχήν είναι υπέρ του να εγκριθεί η υποψηφιότητά του από το συνέδριο, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα τέτοιο θέμα το τελευταίο διάστημα. Πολλοί σύντροφοι, πολλά στελέχη δεν θέλουν την υποψηφιότητα, ειδικά του Στέφανου Κασελάκη, να προχωρήσει δηλαδή για υποψήφιος πρόεδρος. Ωστόσο, από ό,τι είδαμε εδώ στην Αρκαδία, με μεγάλη πλειοψηφία, οι σύνεδροι δηλώνουν στις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι είναι υπέρ του να εγκριθεί η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη προς το συνέδριο, οπότε να εγκριθεί ανεπόδιστα και χωρίς προσκόμματα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη βάση. Αυτό, όπως γνωρίζουμε, γίνεται και ακόμα περισσότερο στην Αργολίδα και στους άλλους νομούς της Πελοποννήσου, αλλά ξέρουμε ότι γίνεται και στους περισσότερους νομούς της Ελλάδας. Οι περισσότεροι σύνεδροι τάσσονται υπέρ της ανεπόδιστης υποψηφιότητων και άρα και της υποψηφιότητας του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη για το αξίωμα του Προέδρου. Αυτά όλα θα συζητηθούν λοιπόν στο συνέδριο που θα γίνει στις 8, 9 και 10 του μηνός στην Αθήνα και εκεί θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αν δούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση? Όλα καταρχήν θα κρυθούν στο συνέδριο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι και το συνέδριο είναι το σημαντικό. Γιατί από το αν θα αφήσει ανεμπόδιστες τις υποψηφιότητες και μεταξύ αυτών και την υποψηφιότητα του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, θα ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθούν όλες οι υποψηφιότητες, θα κατευθυνθεί το θέμα στη βάση και η βάση γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ποιο πρέπει να επιλέξει σαν πρόεδρο. Γιατί η βάση βλέπει αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να παραμείνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως τον έχουν κρίνει στις τελευταίες εκλογές οι πολίτες, και να προχωρήσει αργότερα και στην πορεία για την πολιτική αλλαγή. Για να γίνουν όμως αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα και ομόνοια. Θα πρέπει να εκφραστούν δημοκρατικά οι ψηφοφόροι, τα μέλη και οι φίλοι μέσω των συνέδρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να μπορέσει να γίνει η εκλογή του Προέδρου ανεμπόδιστα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνουμε, η ενότητα μπορεί και να κινδυνεύσει. Διαδικασίες για την εκλογή των συνέδρων πώς εξελίχθηκαν? Γενικά εξελίχθηκαν ομαλά. Εμείς αυτό που βλέπουμε μέσα στις οργανώσεις μελών, στον απλό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι υπάρχει μια αγωνία για τη μεταγενέστερη πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ένα κόμμα που οπωσδήποτε αποτέλεσε ένα ορόσημο για την εποχή του, μαζί με άλλα δημοκρατικά, προοδευτικά, αριστερά, ριζοσπαστικά κόμματα που τέλος πάντων βγήκαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στην οικονομική κρίση και από τη δεκαετία του 10 δηλαδή, και στη συνέχεια εδραιώθηκαν και στους εκλογικούς χάρτες. Έδωσε σημαντικές μάχες στην ελληνική κοινωνία. Το κυριότερο ήταν ότι αντέδρασε στα μνημόνια και στους δανειστές. Είναι ότι υπέγραψε για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής, υπογράφοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ότι έβγαλε τη χώρα από την οικονομική κρίση. Είναι ότι σταμάτησε την ακροδεξιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επομένως είναι ένα κόμμα το οποίο όλοι περιμένουν να βγει από την παρούσα εσωστρέφεια, να κατευθυνθεί προς μια εξωστρέφεια για να μπορέσει να πάρει και τα ανάλογα πολιτικά και εκλογικά αποτελέσματα στις μελλοντικές αναμετρήσεις.
Αυτό το περιμένουν λοιπόν τα μέλη και οι φίλοι μας, το περιμένουν όμως και όλοι οι πολίτες, και αυτή την κατάσταση εμείς είδαμε να αποτυπώνεται, αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε, στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή.